Έχω ένα ευρώ ακόμη για να το παίξω και Αθανάση Κυλώνη. Πού το βάζω το ευρώ, ρε Θανάση, για σένα? Εγώ θα βάλω 5 ευρώ, ρε Γιώργο. Θα βάλω πετύμεκο Σκρούτ σαν τον Παπαδόπουλο. Δεν βάζω και δεν θέλω και φοβάμαι και νομίζω. Μα ρε φίλε, ούτε να ήταν καμιά καλονή να την κυνηγάω. Τι θα κάνω. Ναι. Το δίλημα είναι μένει φεύγει ο Τερζής. Δηλαδή, ο Πασκάλης Τερζής πήγα να πω. Μένει ο Τερζής την επόμενη σεζόν ή παίρνει ο άλλος άλλον προπονητή? Ο Άρης άλλον προπονητή. Εγώ βάζω 10 ευρώ να σ' ανεβάσω πολύ το steak που λες για ένα και ευρώ. Και τον πύχη λένε στα ραδιόφωνα. Τον πύχη. Λοιπόν, εγώ βάζω 10 ευρώ ότι θα φύγει ο Τερζής. Εντάξει. Και θα πρέπει προπονητή ο Καρυπίδης. Έτσι πιστεύω. Εντάξει. Λοιπόν, θα δούμε πώς θα πάει. Εντάξει, θα κεράσουμε τα κερδισμένα το ποτό, θα το κεράσουμε εμείς τον Νικό, θα βγούμε. Εντάξει. Για τους τροφείους του Άρη που λέγατε, τον Πουλιοτόπουλο ξεχάσατε. Άμα ναι, ρε φίλε. Έκανε και ο Πουλιοτόπουλος πέρασαν τον Άρη. Ήταν μάλιστα και ο τερματοφύλακας του Άρη στο αλής του μνήμης παιχνίδι με τον Ηρακλή που είχαμε τον Ντου και τα λοιπά. Με Φορτούζε, με την ενδεχόμενη κάτι που ποτέ δεν έγινε γιατί διακόπη το μάτς με Κατσαμπή, με τα κολάρα και τα λοιπά. Είναι από τα μάτς που έχουν γράψει. Νόμιζα άλλο παιχνίδι θα έλεγε για τον Πουλιοτόπουλο. Έτσι πως σε βλέπω προκλητικό από το καλησπέρα που είπε. Όχι, χαβάλε κάμε καταρχήν έτσι. Παρεξηγείται και τα λοιπά. Εντάξει, από εδώ πάνε και άλλοι πουλί, ξυτίδι. Εννοείται. Λοιπόν, αλλά εμένα ο Πουλιοτόπουλος, το μοναδικό μάτς που έχει μείνει στο μυαλό μου με τα γάντια του Άρη, είναι σε εκείνο το Άρη Ηρακλής στο Χαριλάου. Το 0-2 που έγινε 1-2, όπως έγινε και το παιχνίδι που έγινε το δεύτερο ντου, ένα μάτς το οποίο τότε αν συνεχίζονταν και υπήρχε το live betting που προφανώς υπήρχε, ήταν από τις πιο σίγουρες ανατροπές στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το λες γιατί έφαγε γκολ από το κέντρο, από το Φορτούζι, έτσι, γι' αυτό το λες. Καταρχήν δεν υπενήσουμε, για να περάσουμε στα σοβαρά τώρα, δεν υπενήσουμε ότι έκατσε να τα φάει. Έτσι, πάνω σε εκείνο το μάτς υπήρχε αρνητική ενέργεια γενικώς. Ήταν ο Φορτούζη, μπέκανε ένα πλασέ που ήταν κανονικά να φύγει μπάλα πίσω από την τρία και πήγε στο γάμα. Ο Ιωάννου που ήταν ο σκόρε με μια κεφαλιά, είχε βάλει το κεφάλι του πώς βάζουν οι τάρανδοι, τα κέρατα έτσι για να σπρώξουν τα δέντρα. Και η μπάλα πήγε στην άλλη πλευρά. Ναι. Ήταν ένα μάτς που, πώς να το πούμε, ρε παιδί μου, ήταν αρνητικό. Τα vibes που λένε τώρα οι νέοι ήταν αρνητικά. Παίζουμε και το μικρό του Φορτούζη για να. Το παιχνίδι. Η Ντρίτ. Πάμε στα δικά μας τώρα. Ο Φορτούζη, ο οποίος μια και μιλάμε για στοίχημα, Λίμπερο Μπέτ με χορηγό την Όβμπετ, μου είχε χαρίσει και από τα καλύτερα ταμεία σε ώρα ζωντανής ραδιοφωνικής εκπομπής, το παλιό το Λίμπερο, Αριστοτέλους 10. Ήμουν εγώ στο στούντιο Ματζιούκη στο Αλκαζάρ, περιγραφή, ντεμπούτο Μπουμπέγκο, και έκλεινα με διπλό Ηρακλή. Σε χρονιά που κινδύνευε ο Ηρακλής και έλαρσε ήταν εξάποντο παραμονής. Και θυμάσαι που είχε κάνει την κούρσα ο Φορτούζη, δεν την έδινε ποτέ την μπάλα. Προσπίσει ξανά, την είχε δει Μαραντόνα και το είχα γυρίσει και έξαλα στον αέρα. Ωραίες εποχές. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα σημερινά παιχνίδια. Ξεκινούν τα προκριματικά του Euro 2024, το οποίο θα φιλοξενήσει η Γερμανία το μεθεπόμενο καλοκαίρι. Μάλιστα το πρώτο μάτς ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη στο Καζακστάν. Η Σλοβενία που ήταν φαβορή χάνει με ένα 0 από το Καζακστάν. Εδώ να δώσουμε πάντα ενημέρωση ότι ο Κούρτιτς δεν είναι ούτε στον πάγκο. Οι δύο μέσοι του Παναθηναϊκού, ο Τσέριν και ο Βέρμπιτς, παίζουν. Αλλά μέχρι στιγμής το μάτς δεν εξελίσσεται καλά για τους Σλοβαίνους. Τώρα, από εκεί και πέρα, έτσι, ένα γρήγορο πέρασμα από τα παιχνίδια όπου αξίζει να σταθούμε, Γιώργο, γιατί υπάρχουν φαβοροί με πολύ χαμηλές αποδόσεις. Η Σκοπιά είναι στο 1.44 με τη Μάλτα. Η Βοσνία που έχει νέο προπονητή, ο Τζέκο παίζει κανονικά, αλλά λείπουν κάποιοι άλλοι βασικοί, στο 1.77 με την Ισλανδία, χαμηλή απόδοση. Στο Δανία-Φιλανδία είναι ένα παιχνίδι το οποίο μας φέρνει έτσι άσχημες αναμνήσεις, γιατί ήταν το παιχνίδι. Μάλιστα θα γίνει στο ίδιο γήπεδο στο πάρκινγκ της Κοπενχάγης, όπου στο προηγούμενο Euro είχαμε την κατάρρευση του Christian Eriksen, που για λίγα λεπτά είχε βγει εκτός ζωής και τον επανέφεραν. Ο Eriksen σήμερα δεν παίζει. Είναι από τους αρκετούς απόντες βασικούς της βαριά ονόματα των Δανών που δεν θα παίξει στο σημερινό παιχνίδι. Οπότε και αυτό το 1.39, όσο και αν είναι καλύτεροι Δανοί και έχουν πραγματικά πολύ δυνατή έδρα, δεν είναι για 1.39.
Για το Πορτογαλία Εχτενστάιν, τα λέγαμε και χθες ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα κάνει ρεκόρ σήμερα. Είναι εδώ και αρκετό καιρό πρώτο σκόρερ όλων των εποχών σε επίπεδο εθνικών ομάδων. Από σήμερα θα γίνει και πρώτο σε συμμετοχές παγκοσμίως. Θα φτάσει στις 197 με την εθνική του ομάδα. Θα ξεπεράσει έναν παίκτη από το Κουβέιτ. Πορτογαλία Εχτενστάιν το παιχνίδι. Είναι πολύ εύκολο αντίπαλο. Έχουμε τον τεμπούτο του Ρομπέρτο Μαρτίνεθ στον πάγκο των Πορτογάλων. Θα τον ξεκινήσει βασικό τον Κριστιάνο. Και εδώ λογικά θα δούμε αρκετά γκολ από τους Πορτογάλους. Νομίζω θα δούμε και από τον Κριστιάνο γκολ. Το Λιχτενστάιν είναι από τις ελάχιστες εθνικές ομάδες κόντρα στις οποίες δεν έχει σκοράρει ποτέ την καριέρα του. Βέβαια τα στοιχήματα που έχουν να κάνουν με το anytime Κριστιάνο, 2 plus goal, hat trick κτλ. Πληρώνουν πάρα πολύ λίγο. Εδώ μόνο στο live μπορεί να προκύψει κάποια επιλογή. Νομίζω ότι οι Πορτογάλοι και πέναλτι θα πάρουν. Θα πατήσουν πολλές φορές σε περιοχή. Τι άλλο έχουμε, Σλοβακία, Λουξεμβούργο. Ένα παιχνίδι στο οποίο έχουμε φορεί τους Σλοβάκους χωρίς τον αρχηγό του, τον Σκρίνιαρ, τον στόπερ της Ίντερ. Πάντως το Λουξεμβούργο από τις ομάδες που λέμε, ας πούμε, ότι υπάρχουν και τα λιμά της Ευρώπης είναι. Είναι. Θα επιστρέψει ο Θανάσης. Να βρω εγώ την ευκαιρία και να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον Κυριάκο από την Άνδρο. Καλησπέρα. Στον Κυριάκο, να είσαι καλά, συντονισμένος εδώ σταθερά. Καλή συνέχεια και στην εκπομπή και στην ημέρα. Γεια σου, Κυριάκο. Τέλεια στην Άνδρο. Έλα, Θανάση. Εδώ είμαι εγώ. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, οπότε καταλήγουμε στο μεγάλο μάτς βραδιάς στο Ιταλία-Αγγλία που γίνεται στην Νάπολη και έχουν πάει και 2.500 Άγγλοι χούλιγκανς και είναι επιπεδός πολέμου η Ιταλική αστυνομία. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για το βραδινό παιχνίδι. Εδώ πρέπει να αναφέρουμε ότι η Ιταλία έχει πάρα πολύ καλή παράδοση με την Αγγλία. Έχει να χάσει σχεδόν 11 χρόνια από τους Άγγλους σε οποιοδήποτε μάτς επίσημο φιλικό, είτε σε ουδέτερο έδαφος, είτε σε αγγλικό ή ιταλικό. Η Ιταλία, βέβαια, που δεν είναι σε καλή κατάσταση, κάνει μια ανανέωση ο Μαντσίνη και σήμερα έχει πάρα πολλές απουσίες στην επίθεση, ειδικά τα πιο γνωστά, τέλος πάντων, επιθετικά ονόματα των Ιταλών. Την τελευταία πενταετία, τουλάχιστον δεκαετία, δεν παίζουν σήμερα. Γι' αυτό και αναγκάστηκε ο Μαντσίνη να καλέσει έναν Αργεντίνο ουσιαστικά, ο οποίος ο παππούς του ήταν από Σικελία, κρατούσε σκούφια του και τον κάνανε Ιταλό. Ο Ματέο Ρετέγκη, αυτός είναι πρώτος σκόρερ στο αργεντίνικο πρωτάθλημα με την Τίγκρε. Και τον κάλεσε στην αποστολή και μάλιστα θα τον ξεκινήσει και βασικό σύμφωνα με τα ρεπορτάζ. Λέει ο Μαντσίνη του μοιάζει λίγο σαν τρόπο παιχνιδιού τον Μπατιστούτα. Λοιπόν, και ένα ακόμα ενδεικτικό του πόσο λειψανδρία υπάρχει πλέον γενικότερα στην αποστολή των Ιταλών είναι ότι είναι η πρώτη φορά που από το 1994 μέχρι σήμερα δεν υπάρχει κανένας παίκτης της Γιουβέντους είτε στην Εντεκάδα είτε στην αποστολή γενικότερα. Αυτό έχει να συμβεί από το 1994. Ούτε ένας παίκτης της Γιουβέντους, ήταν ο Κιέζα και ο Μπονούτσι και οι δύο τραυματίστηκαν, μείνανε εκτός. Για τους Άγγλους να πούμε ότι αυτός που έχει ένα μεγαλύτερο κίνητρο είναι ο Χάρι Κέιν, ο οποίος αν βάλει γκολ σήμερα γίνει το πρώτο σκόρερ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Αγγλίας. Αυτή τη στιγμή είναι στα 53 γκολ μαζί με τον Γουέιν Ρούνι. Για μένα είναι μια επιλογή, εκτελεί και τα πέναλτι, είναι στο 2.50 το anytime του στην Novibet, ανεξαρτήτως τελικό αποτελέσματος σε ένα μάτς που έχει και μπόλικη ισοπαλία κακά τα ψέματα. Και για το φιλικό που γίνεται τα ξημερώματα του Buenos Aires, τα λέγαμε και χθες, του Αργεντινή Παναμάς. Εδώ η Αργεντινή θα παίξει με τη Μουντιαλική Εντεκάδα. Έτσι, ένα μάτς φιέστα θα παρουσιαστεί και το Παγκόσμιο Κύπελλο στο κοινό του Μονουμεντάλ. Είχαμε 1,5 εκατομμύριο αιτήσεις στην Αργεντινή και Ομοσπονδία για εισιτήρια, παρόλο που είναι πολύ τσουχτερές οι τιμές τους στην Αργεντινή. Ο βασικός μισθός είναι σχεδόν ο μισός από ό,τι είναι στην Ελλάδα. Και παρόλο αυτό το πιο φτηνό εισιτήριο έχει 25 ευρώ. Uh-huh. Αλλά υπήρχαν πάρα πολλές αιτήσεις για το θέλω να δουν όλοι από κοντά τους παγκόσμιους πρωταθλητές. Με καλή εντεκάδα λοιπόν η Αργεντινή. Ο Παναμάς θα παίξει με τα δεύτερα, γιατί έχει την άλλη εβδομάδα επίσημο παιχνίδι την Κώστα Ρίκα. Ούτε ο προπονητής δεν πήγε, έστειλε τον βοηθό του. Λογικά θα έχουμε πολλά με λίγα. Και εδώ έχουμε τον Μέση να κυνηγάει ρεκόρ. Αν πετύχει 2 γκολ, θα γίνει ο πρώτος Αργεντίνος διεθνής που θα φτάσει στα 100 γκολ. Είναι ήδη πρώτο σκόρ όλων των εποχών για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είναι στα 98 γκολ. Χρειάζεται δηλαδή να γίνει κατοστάρης. Νομίζω ότι και αυτό θα τα πετύχει. Εδώ υπάρχει στην Όβιμπετ η επιλογή σκοράρει 2 plus goal στο δίφυγκο. Είναι εντάξει, προφανώς δεν είναι κάποια ευκαιρία, αλλά επειδή βολεύει και ο Παναμάς, ειδικά με την 11 που θα κατέβει, εδώ μπορεί να ξεφύγει και πάρα πολύ το σκορ. Νομίζω ότι ο Μέση τουλάχιστον 2 goal μπορεί χαλαρά να τα πετύχει.
Αυτά σε γενικές γραμμές με το σημερινό πρόγραμμα. Και για τον Λαγούτ που έλεγες, είναι πολύ καλός. Είναι από τα ανερχόμενα. Δεν τον έχει και ταλέντο, δεν είναι και τόσο νέος. Αλλά είναι πάρα πολύ καλός ηθοποιός και μάλιστα πρωταγωνιστής στο σύριαλ το Έτερος Εγώ που έχει κοσμότητα που είναι και διαφημίζεται στο Λίμπερο. Είναι από τις πιο αξιολογικές. Βλέπουμε έναν που πινελικιάζει και ένας. Είναι δυνατή σειρά, να ξέρεις. Είναι δυνατή σειρά. Είναι πολύ δυνατή σειρά. Πόσες σεζόν? Αυτή είναι η τρίτη σεζόν. Αυτή είναι η τρίτη σεζόν και τελευταία. Για να το δω, εγώ δηλαδή πρέπει να ξεκινήσω την πρώτη, μόνο την τρίτη μπορώ να δω. Κοίταξε, καλό θα είναι να το δεις και από την πρώτη. Καλό θα είναι να δεις και την ταινία. Έχει βγει πρώτα ταινία Έτρος Εγώ και μετά γυρίστηκαν οι σειρές. Αλλά νομίζω ότι σε ένα σουκού μέσα χαλαρά τα. Δηλαδή δεν είναι πάρα πολλά τα επεισόδια σε κάθε κύκλο. Δεν μου λες. Νομίζω είναι 7-8 επεισόδια κάθε κύκλο. Αυτός με το μουστάκι παίζει και στο. Που πινελικιάζει που τον βλέπεις σε νοσοκομείο. Που ρίχνει πινελίκια. Είναι και στο πρώτο και στο δεύτερο. Ή μόνο στο τρίτο. Στο πρώτο, ναι, πρέπει να είναι. Ναι. Αυτός είναι στρατηγός της αστυνομίας που τον απέταξαν. Γιατί έκανε. Δεν του βγήκε μια επιχείρηση τέλος πάντων. Εντάξει. Έγινε, Θανασί. Αυτά. Τα λέμε και αύριο, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.